Λοιπόν, κοιτάξτε τι γράφουμε στο σούπερ μας. Το Survivor γίνεται Lucky Room. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Θυμάστε πως είναι το Lucky Room, που είναι μια Κλεοπάτρα που ουρλιάζει βλέποντας τους συγγενείς της σε ένα δωμάτιο απομονωμένη και να πρέπει να ενώσουν τις απαντήσεις. Δηλαδή η απάντηση που δίνουν οι συγγενείς να ταιριάζει με τη δική μου και αντίστοιχα. Κάτι τέτοιο θα δούμε στους ημιτελικούς. Δηλαδή στους ημιτελικούς, το παιχνίδι των ερωτήσεων θα συμμετέχουν οι συγγενείς των παικτών. Δηλαδή, μία ερώτηση τώρα λέω εγώ. Τι πίνει η Χριστίνα το πρωί που ξυπνάει? Mm-hmm. Απαντούν οι συγγενείς. Καφέ, λέει η Χριστίνα. Ένα ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι. Χάνει η ομάδα. Είδες. Αυτό κάνω. Αυτό. Αρχίζω να φοβάμαι. Το κάνω και εδώ. Για πες. Έτσι θα παιχτούν. Δηλαδή, ήδη έχουν γυριστεί τα βιντεάκια των συγγενών. Και αυτό πιάνει βαθμολογία, δηλαδή, στι απαντήσει. Προφανώς, όπως γίνεται στο παιχνίδι. Τώρα λεπτομέρειες πολλές, δεν ξέρω. Περίμενα λεπτάκι. Αυτό είναι στον ημιτελικό. Αυτό δεν είναι στους ημιτελικούς. Άρα τι ρωτάμε, παιδιά? Τι ρωτάμε? Τι? Ο Γιάννης είναι σίγουρος στους ημιτελικούς. Ναι, γιατί? Ναι, το ξέρω και εγώ αυτό, γιατί ρωτήθηκε κάτι. Ο Γιάννης είναι σίγουρος ημιτελικός. Ρωτήθηκε κάποιος, συγγενείς του. Προσέξτε όμως, οι ημιτελικοί είναι τέσσερις. Η μεταλλική είναι τρεις ή τέσσερις. Τέσσερις. Ναι, αλλά ρωτήθηκε. Ναι. Συγγενείς. Άρα φτάνει, είναι στους τέσσερις. Είναι στους τέσσερις του ημιτελικού. Άρα δεν είναι πέμπτος. Άρα δεν είναι πέμπτος. Δεν λέμε ποιος ρωτήθηκε. Πολύ κοντινό του στην γυναίκα. Τα παιδιά μην το πούμε τώρα. Εντάξει, πιο κοντινό του. Καταλάβαμε. Δεν θα το πούμε. Έχω μάθει ότι ρωτήθηκε. Επομένως, αφού αφορά στους ημιτελικούς, στον ημιτελικό. Γιατί ένας ημιτελικός είναι. Όχι, νομίζω ότι είναι παραπάνω. Δεν είπε η Άλκη της ότι είναι παραπάνω. Παιδιά, ένας ημιτελικός για να πάει στον τελικό. Παιδιά, είπε η Άλκη της ότι θα γίνουν τρεις ημιτελικοί ή τέσσερις. Είναι λογικό να γίνουν τρεις ημιτελικοί. Ένας είναι ο ημιτελικός. Αυτό είναι τετράδα, ένας ημιτελικός. Είναι και πάνω δύο τελικό. Έτσι είναι, ένας ημιτελικός. Αυτό είναι ημιτελικό. Νομίζω ότι όχι, θα το ψάξω. Πάρε την κυρία Παραγουδάκη ένα τηλέφωνο. Με έχουν τρελαθεί τώρα. Παιδιά, μην τρελαθούμε. Ο ημιτελικό σημαίνει ένα αγώνα για να πάμε τελικό. Άλλο προημιτελικό. Άλλο ημιτελικό. Μπορεί να είναι σαν το καταληπτικό τη Τουρκία Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι τέσσερι πέντε και μιλώσουμε μόνο. Είναι δύο μέρε δηλωμένο. Μία μέρα το ημιτελικό, μία μέρα ο τελικό. Τώρα για να δούμε, πρέπει να το ψάξουμε. Τώρα αυτό πρέπει να το ψάξουμε, ναι. Παιδιά, με τρελάνετε. Κοίτα, είδες τι ώρα να συζητάμε όμως τώρα, πώς αυτό είναι. Δηλαδή τώρα, άρα λοιπόν. Πω. Ναι, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο, επειδή τα γυρίσματα έχουν γίνει, να έχουμε κάνει καβάντζα τα γυρίσματα μέχρι να διαμορφωθεί η τελική τετράδα. Α, να έχουμε κλειδώσει λοιπόν τις ερωτήσεις. Να υπάρχουν, σε έξι παίκτες, ας πούμε, σε οκτώ παίκτες. Ναι, σε οκτώ παίκτες. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Ναι. Οπότε μην το βαίνετε. Γιατί έχει γίνει ερώτηση παραπάνω 15 μέρες. Μπράβο. Ναι. Οπότε δεν αποκλείεται. Οπότε, μην το δένουμε ότι ο Γιάννης οπότε είναι στον τελικό. Οπότε πες ότι δεν το είπα ποτέ. Ερωτηματικό, ρε παιδιά, βάλαμε και εμείς. Ερωτηματικό. Ναι, ναι. Για πες, Θάνο μου. Ναι, δεν ξέρω αν ακούτε και κατά πόσο θα βοηθήσει μια τελευταία πληροφορία που έχω να σας δώσω. Ότι από υψηλό βαθμα στελέχη του Δήμου μάθαμε ότι το θέατρο του Άλσους Βεϊκού ζητήθηκε από τις 29 έως και τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου.